Εμφανώς ανακουφισμένος, ο Αλέξανδρος Λικουρέζος, 5 ημέρες μετά τη σύλληψή του, βγαίνει από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Μετά από μια μαραθώνια απολογία, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Θα δικαιωθώ και θα αποδειχθεί ότι δεν έχω διαπράξει απολύτως καμία άδικη πράξη. Στο αυτοκίνητο τον περιμένει η σύντροφός του, ηθοποιός Νατάσα Καλογρίδη, η οποία συγκινημένη πέφτει στην αγκαλιά του. Ήταν μαζί του όπως και τα τρία παιδιά του καθ' όλη τη διάρκεια της πολύωρης απολογίας του στον εφέτη ειδικό ανακριτή για την υπόθεση της μαφίας των φυλακών. Είχα ένα μεγάλο κύμα υποστήριξης, συμπαράστασης, κάτι που με συνεκίνησε και με ευχαρίστησε. Ο Αλέξανδρος Λικουρέζος εκτίμησε ότι κάποιοι ήθελαν να δώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά στην υπόθεση. Αναμφισβήτητα, από ορισμένες πηγές, από ορισμένοι κύκλοι προσπάθησαν να δώσουν και αυτό. Ο ποινικολόγος σχολίασε τη δήλωση της Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνας Παπακώστα, που όπως υποστηρίζει παραβίασε το τεκμήριο της αθωότητάς του. Ήταν απεχέστατη και προκλητική η δήλωσή της, γι' αυτό και κατέθεσα αγωγή εναντίον της. Η προσπάθεια δε χτες να αναδιπλωθεί ήταν επίσης ατυχέστατη. Στο γνωστό ποινικολόγο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στον εισαγγελέα 2 φορές το μήνα και εγγύηση 50.000 ευρώ. Λείπει έννοια του γεγονότος από τη δικογραφία. Θα δοθεί και ο απαραίτητος χρόνος να αποδείξει έτι περαιτέρω ότι ουδεμία σχέση έχει με οτιδήποτε ακούστηκε ή οτιδήποτε του καταλογίζεται. Αποδομήθηκε το κατηγορητήριο. Δεν έχει καμία εμπλοκή ούτε ο κύριος Λικουρέζος, ούτε βεβαίως και ο κύριος Παναγόπουλος. Ελεύθερος αφέθηκε και ο Θόδωρος Παναγόπουλος, που αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Η σύλληψή του δεν ήταν αναγκαία, συνιστά επιστροφή στην νομιμότητα, καθιστά σαφές ότι το αποδεικτικό υλικό αδυνατεί να στηρίξει την κατηγορία. Η σύλληψη των δύο ποινικολόγων είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο νομικό κόσμο. Πάμε να καλησπέρισουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Αλέξανδρο Λικουρέζο. Καλησπέρα σας, κύριε Λικουρέζο, και ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση. Θέλω πρώτα απ' όλα να ρωτήσω, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια των τελευταίων 24 ώρων, τι κατά τη γνώμη σας έχει συμβεί, πώς δηλαδή ενεπλάκει το όνομά σας σε αυτή την υπόθεση, αφού βεβαίως είδαμε ότι διαψεύδετε κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή σας. Τη διαψεύδω κατηγορηματικά, αρνούμε την οποιαδήποτε εμπλοκή, αρνούμε την διάπραξη του οποιοδήποτε αδικήματος. Πώς έμπλεξα, αυτό θα φανεί. Κάποιοι θέλαν και είχαν στόχο να με μπλέξουν. Τι είναι, αλλά αυτό τι, δεν, θέλω να, κάποιοι, το, δεν δηλαδή... θέλω να το αναπτύξω. Δεν θέλω επ' αυτού να, αν θέλετε, να μακρηγορήσω ή να προχωρήσω σε λεπτομέρειες. Αλλά το γεγονός είναι αυτό που σας είπα και το επαναλαμβάνω και το επισημαίνω, ότι θα αποδειχθεί, πιστεύω, σύντομα ότι δεν υπήρξε καμία, μα απολύτως καμία εμπλοκή δική μου ή του συναδέλφου μου κ. Παναγόπουλου σε αυτή την ιστορία. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να μπείτε στο βάθος αυτής της καταγγελίας που μόλις κάνατε, αλλά μπορείτε να μας δώσετε μια αίσθηση. Τι εννοείτε, δηλαδή, ποιοι ήθελαν να σας εμπλέξουν, είναι σκοπιμότητες, τι είδους? Κυρία, αγαπητή μου κυρία Κουσιώνη, σας είπα, στη φάση αυτή και τη στιγμή αυτή, σήμερα δηλαδή, δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Πέρασε μια δύσκολη, ένα δύσκολο τριήμερο, τετραήμερο. Είμαι εδώ, στο γραφείο μου, στη μαχωμένη δικηγορία, πιο δυνατός και πιο κεφάτος. Τίποτα άλλο δεν έχω. Κύριε Λικουρέζο, είπαν κάποιοι συνάδελφοί σας ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η σύλληψή σας, αλλά και όλα όσα ακολούθησαν, είχαν μια υπερβολή. Θέλετε λοιπόν να μας πείτε εσείς ο ίδιος πώς ακριβώς σας συνέλαβαν, τι είδους επιχείρηση ήταν αυτή? Δεν θέλω να την περιγράψω. Εξάλλου νομίζω έχει ήδη αναπτυχθεί και έχει ήδη αποτυπωθεί στα ΜΜΕ ο τρόπος της σύλληψής μου. Ήταν, πιστεύω, άστοχος, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε και δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω σχετικά με αυτό. Θα μπορούσε να έχει αποφευθεί ο τρόπος αυτός. Καταρχήν θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει αποφευθεί το ένταρμα σύλληψης. Καταρχήν. Δεν είμαι κάποιος άγνωστος στην Αθήνα, με μια αλφα προϊστορία, καλή, κακή, όπως θέλετε πείτε την, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε περίπτωση να μην εκτελεστεί ένα ένταρμα που καλώς ή κακώς εξεδόθη. Οι επόμενες κινήσεις σας από εδώ και πέρα ποιες είναι, τι πρέπει να περιμένουμε, κύριε Λικουρέζο? Καταρχήν, όπως είδατε, έκανα αγωγή
εναντίον της κυρίας Παπακώστα, της υφυπουργού. Στην οποία Υπουργείου και επιμένετε παρά τις εξηγήσεις που έδωσε η υπουργός. Όχι μόνο επιμένω και θα επιμείνω. Πρώτα απ' όλα διότι αυτό που έκανε η ανακοίνωσή της στις 19 Απριλίου τώρα παραβίαζε βάναυσα το άρθρο 7 του νόμου 4596 του 19 και δεύτερον η διευκρίνηση που αναφέρατε ήταν δεύτερο λύσθημα. Διότι αυτό δεν αποτελούσε διευκρίνηση, περισσότερο αποτελούσε επιβεβαίωση της πρώτης ανακοίνωσής της. Άστοχο, αστοχότατη. Μάλιστα, άρα επιμένετε. Σε... Και βεβαίως θα επιμείνω. Σε νομικό επίπεδο. Βεβαίως θα επιμείνω. Τι, σε νομικό επίπεδο. Εννοώ στην υπόθεση που σας αφορά από εδώ και στο εξής, τι πρέπει να περιμένουμε. Θα κάνω ό,τι είναι αναγκαίο για την υπεράσπισή μου και την απόδειξη της αθωότητάς μου. Την απόδειξη ότι δεν είχα ποτέ καμία εμπλοκή με οποιοδήποτε από τα δικήματα τα οποία με κατηγορούν. Mm-hmm. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε.